Στον φωνικότερο μήνα από την αρχή της πανδημίας στη χώρα μας εξελίσσεται ο Σεπτέμβριος, καθώς 26 ημέρες έχουν καταγραφεί 107 θάνατοι, όταν μέχρι τώρα ο χειρότερος μήνας ήταν ο Απρίλιος, με 90 ανθρώπους να έχουν χάσει τη μάχη για τη ζωή. Οι θάνατοι και οι διασωληνώσεις που βλέπουμε σήμερα είναι κρούσματα που δημιουργήθηκαν πριν από ένα μήνα περίπου. Η Αττική συνεχίζει να κατέχει την αρνητική πρωτιά στη διασπορά του ιού, αλλά και στα καταγεγραμμένα κρούσματα. Η περιοχή έχει πολλά κρούσματα, πάρα πολλά. Κινητές ομάδες του ΕΟΔΗ βρέθηκαν από το πρωί στην πλατεία Κυψέλης και διενήργησαν δειγματοληπτικούς ελέγχους. Η προσέλευση του κόσμου μεγάλη. Δεκάδες πολίτες συγκεντρώνονται από τις 10 το πρωί εδώ στην πλατεία της Κυψέλης για να υποβληθούν στο rapid test. Συμπληρώνουν τα στοιχεία τους σε αυτό εδώ το έγγραφο, κάνουν το τεστ και μέσα σε 10 λεπτά έχουν και τα αποτελέσματα. Δωρεάν ήταν και με πολύ χαρά ήρθα να το κάνω. Εμένα με έστειλε η γυναίκα μου αναγκαστικά να έρθω. Εντάξει, μισό λεπτό υπόθεση. Κάποια από τα τεστ που διενεργήθηκαν σήμερα βγήκαν θετικά. Ένα από αυτά και ένα 40χρονος από τον Μπαγκλαντές. Όταν έμαθε πως οι φίλοι του διαγνώστηκαν θετικοί, προσήλθε αυτοβούλος στο σημείο φορώντας μάσκα. Ναι, έτσι. Και τι σας είπανε? Λέει κάτσε να εισπίτι, νύπας έξω. Για ένα ακόμα βράδυ επικρατούσε το αδιαχώρητο στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτη. Μόλις σταματάει 12, αρχινάει και γίνεται το κακό. Πλακώνει νεολαία, πλακώνει το χάμα, φεύγει η αστυνομία, μπούμ, ξανάρχονται. Κάβες, μίνι μάρκετ και περίπτερα θα κλείνουν από σήμερα, από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί, στο πλαίσιο των νέων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας. Και τα καλύτερα έρχονται από αύριο, γιατί ο ιός κυκλοφορεί μόνο το βράδυ. Θα παίρνουν από τα σπίτια τους τα ποτάκια ό,τι είναι να πάρουν, θα παίρνουν από τα σούπερ μάρκετ και έρχονται εδώ πέρα και κάθονται. Δεν είναι περίπτερο. Θα φέρνει ψυγιάκια, μάνα μου, και τα έχουν μέσα. Το άλλο μέτωπο που προκαλεί ανησυχία στις αρχές είναι η ανεξέλεγκτη διασπορά του ιού μέσα στα μέσα μεταφοράς. Με τον τηλεοπτικό φακό να καταγράφει σε καθημερινή βάση εικόνες συνωστισμού. Παρά τα νέα μέτρα, η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς παραμένει ίδια, με τους επιβάτες να βρίσκονται ο ένας πάνω στον άλλον, την ώρα που στην Αττική καθημερινά εντοπίζεται τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων. Τα σαρδέλες. Όλα τα μικρόβια εδώ είναι. Τι να κάνω. Και τσακώνουν και ουριάζουν τώρα, τσακωθήκαν πριν λίγο. Σε καθεστώς ειδικών μέτρων μπαίνουν από σήμερα τα τρίκαλα με υποχρεωτική χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους, μετά τον εντοπισμό δεκάδων κρουσμάτων από γάμο στην πόλη.